Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη να υπέρασε και να παρελθείτε. Ξεκινάμε την εποχή μας και διέξει με το πρώτο θέμα. Καλωνισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Άνθρωπων. Λοιπόν, σας καλωσορίζω λοιπόν. Σας διαβάζω ουσιαστικά τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει βγάλει η Πολιτική Εσωτερικών. Κάτω διαβάζω το πρότυπο. Αυτό βασικά στο στοιχείο του. Και όποιος έχει παρασύρει να κάνει σε κάποια πάρκα ή να σε αγκαιρώσει κάτι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όργανα διοίκηση του Δήμου είναι. Ακούω να κάνετε λίγο ησυχία για να είμαστε παραγωγικοί. Το όργανο διοίκηση του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Κοινότητα Ζωή, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. Εκτός αυτού, εκτός από τον ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ο συμπαραστάτης του Δημότη και τη Επιχείρηση και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών λειτουργούν ως ένα συμβουλικά και διαμεσολαβητικά όργανα του Δήμου. Οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο. Εκτός από εκείνα που ανήκουν στους αρμοδιότητες του Δημάρχου και των άλλων οργάνων του Δήμου, των Συμβουλίων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και του Προέδρου τους ή των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου, επιθεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επιθεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κρατιστικών διατάξεων και λαμβάνει υπόψη τις ελληνικές και περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές, την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες πολιτικές και δημόσιες αρχές, τους διαθέσιμους φόρους, την ανάγκη να οργανώνει τις παραγόμενες υπηρεσίες, την ανάγκη υψηλής ποιότητας για περιβαλλοντική προστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα που τυχόν παραπέμπουν σε αυτό, η Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις απόφασεις. Μπορεί με απόφαση του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά εκλογημένη, να λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία τη όλων των μελών του για ιδιαίτερα σοβαρό θέμα και να ασκεί το ίδιο αρμοδιότητα τη Οικονομική Επιτροπή ή τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλων των μελών του και δημοσιεύεται σε μια στρατηγική εφημερίδα και αναφέρεται στην προσελίδα του Δήμου να μεταβάσει και εκείνε τι αρμοδιότητε στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων πέρα από αυτά που ορίζουν όμως. Με την ίδια διαδικασία που έχει στην αρχή κάθε δημοτική του περιόδου να αναθέτει στα συμβούλια του τοπικού κοινοτήτου την άσκηση και άλλων αρμοδιότητων. Μπορεί να εκδίδει διαπιστωτική πράξη στα αποσυνή του κρατικού αρμόδιου διαδήματο. Σε περίπτωση που τα συμβούλια του τοπικού κοινοτήτου δεν ασκούν αρμοδιότητε, ώστε αρμοδιότητε να ασκηθούν από τα αρμόδια του αρμοδίου. Τον αρμοδοτή, ύστερα από σύμφωνο με όρκο συμβουλίου του Συμβουλίου του Τοπικού Κοινοτήτου, για τον επανακαθορισμό του αρμόδιου των ορίων του τοπικού κοινοτήτου. Τον νομοδοτεί ως διοικησμός να απογραφεί που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει τοπική ή δημοτική κοινότητα. Τον νομοδοτεί στερα από τη σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων ή του εκπροσώπου των κοινοτήτων για τη συγχώνευση δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Υποβάλλει πρόταση των κοινότητων να οριστεί οικισμός ως ιστορική έδρα του Δήμου. Προτείνει την υποχρεωσία του Δήμου ή δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αποφασίζει για την ονομασία και με την ονομασία των συνοικιών ενός δαπλών. Καθορίζει με απόφαση το σήμα που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Δήμος, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή σε ένα δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσουμε, συνεκτιμώντας τα ιστορικά στοιχεία, την μυθολογία, τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, συγκροτεί με απόφαση του σήμα της διατάξης του άρθρου το τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραλαμβατικότητας. Αποφασίζει για τη συγκρότηση της ΥΚΙ του τοπικού συμβουλίου νέων, συγκροτεί με απόφαση του στο δημοτικό συμβούλιο ενημέρωσης για την απασχόληση που αποτελεί τον νομοθετικό και συμβουλευτικό σύμβουλο. Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, μπορεί να πρέπει να αποφάσει μόνο για ιδιαίτερα κατευθύνουσε και απρόβλεπτε μεταχώρηση. Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη. Έτσι. Φροντίζει ο Πρόεδρος για την πρόσκληση στα λήθη του Δημοτικού Συμβούλου. Συνεδρία γίνεται προσδήποτε μια φορά το μήνα, όποτε το απαιτούν οι τοπικέ συνθήκε, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχο του Δημοτική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, όποτε το ζητήσει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου. Για αυτέ τι δύο περιπτώσει απαιτείται γραπτή αίσθηση ότι αναφέρει τα κέντρα τα ζητήματα. Για τον υπολογισμό του ενό τρίτου, υπολογίζεται ότι το τρίτο είναι
Αν το συμβούλιο δεν μπορούσε, γιατί είπα πρώτα μέχρι τη που λέγαμε τις επίσης, συνέχεται η σταγωγόρηση εκείνου την επέμβανη διάθεση, αν ο πρόεδρος παραλείψει αντιμετωπίζει δύο συνεχείς φορές να κάνει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αγγεία. Τη συνεδρία του Υπουργού Συμβουλίου διεξάγονται εκτός εξαιρέσεων κατά τις αντιπαθηνές και έως βαθμούς όρους. Η πρόσκληση, επειδή δεν είναι ο Συμβουλίου του Συμβουλίου, θέλει τουλάχιστον λίγες μέρες πριν από την μέρα χωρίς τη συνεδρίαση, κατά τη συνεδρίαση αποσυράζει κάποιο τακτικό μέλος, τότε είτε δεν έχει προσκληθεί, είτε δεν έχει προσκληθεί. Γιατί αλλιώς η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη, όπως να το μέλος του ανθρώπου που έχει την υπορά και συμμετέχει στη συνεδρία. Σε κατεπίπτωση περιπτώσει, η πρόσκληση μπορεί να επιδοτεί ή να προσδοκιθεί την ημέρα τη συνεδρία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγο γιατί η συνεδρία είναι κατεπίπτωση. Στην λειτουργία λοιπόν, α το δούμε λίγο την λειτουργία. Κατά την έννοια τη συνεδρία, ο γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφει του ψήφου ομιλητέ. Είτε αυτοί είναι οι ειδικοί απολυτέ για το θέμα, που ορίζονται από τι παρατάξει, με σχεδόν κατήρια του Συμβουλίου, είτε με δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν στο θέμα. Προσέξτε το λίγο γιατί είναι λίγο διαφορετική αυτή η διάταξη. Στη συνέχεια, ο γραμματέα εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει του αγώντε και συγγνώμη την απουσία του αντιμετωπίζοντο. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο πρόεδρο κυρίσσεται με τη συνεδρία και με την ψήφιση. Αν ο πρόεδρο παρουσιάζει πολύ, θα αναπληρώνεται αυτό να την προκάνα. Αν παρουσιάζει πολύ και ο αντιπρόεδρο, θα σχεδιάζει κάτι με τον πρόεδρο, ο οποίο θα του παρόντε συμβούλου. Κατά την έννοια τη συνεδρία, ο πρόεδρο ανακοινώνει στο σώμα κάθε ένα από του αντίρρηση του συμβούλου. Στη συνέχεια, ο δήμαρχο, εφόσον παρίσταται, μπορεί να προμήσει οποιοδήποτε ανακοίνωση του δημοτικού συμβούλου. Μετά το δημοτικό κράτο απόψη, κατά προτεραιότητα, είναι από το δημοτικό δημοτικό συμβούλιο και έχει εμφανίσει το δημοτικό παρατάξιο τη μειοψηφία σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των ευρώ που κατέχει κάθε παράδειγμα. Στη συνέχεια, αναλαμβάνει το λόγο η διοικητή δημοτική σύμβουλη και οι υπηρετέντε πρόεδροι των δημοτικών ή των πρώην δημοτικών ή όταν το συζητούν τα δύο προκειμένου να αποφύγουν σε ανακοινώσει που κάνουν το δημοτικό συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσει ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία κρίσιμα και δράσει τα δημοτικά. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων χωρίς διάλογο, προσέξτε το αυτό, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του δημάτου και των αντιδημάτων για την παροχή του κοινού και πληροφοριών εντό Αθηνό. Ο χρόνο για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση, η απάντηση δεν μπορεί να προκύψει τα δύο λεπτά. Οι προτάσει που λιγότερο υποποιηθήκαν δεν επιτρέπουν να συζητηθούν εκτό και αν χαρακτηριστούν ω κατεπίπτων θέμα. Οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξει του τάδε νόμου και η συνήθιση προηγείται των δημάτων τη υπηρεσία διάταξη. Επίση, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίσει μετά από σχετική πρόταση συζήτηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή του Συμβούλου Επικοινωνία Δημοτική Παράταξη και χωρί συζήτηση την αποτελεχόμενη πλειοψηφία του συνόλου των μελών ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπίπτων και να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό την ίδια πλειοψηφία πριν από την συζήτηση των δημάτων τη ημερήσια διάταξη. Ο χρόνο για τη συζήτηση προεκτός την ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να ξεπερνάει μια ώρα. Ακολουθεί η συζήτηση επί θεμάτων τη ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρο δίνει το λόγο κάθε φορά στον δήμαρχο ή στον αντιδήμαρχο που θα συζητηθεί το θέμα και αυτοί με τη σειρά του μπορούν να υποδείξουν κάποιο δημοτικό συμβούλιο που θα το αναλύσει. Ο πρόεδρο έχει δικαίωμα να καλεί τη συνεδρία δημοτικού υπαλλήλου και προσώπου φορέων ή ιδιώτε που συμβάλλουν στην καλύτερη διαμόρφωση απόφαση. Τυχόν οι διευθυντικέ ερωτήσει έρχονται τη εισήγηση και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών. Ο δήμαρχο ή ο πρόεδρο αντιδήμαρχο επικοινωνεί στον παρατάξιο και οι ειδικοί αγωγητέ έχουν το δικαίωμα για 5 λεπτά ομιλίε, αλλά θέμα με δυνατότητα δευτερολογία τριών λεπτών. Κατά τη διαφορολογία, δεν μπορούσε να μιλήσει τελευταίο σε αυτό το τριμήνι. Με απόφαση αυτή τη πλειοψηφία των παρόντων είναι δυνατή μετά από πρόταση του Προέδρου η παράταση ή η συγκρίση των ανωτέρων. Στον ίδιο χρόνο ομιλία έχουν και οι υπόλοιποι των δημοτικών τριμήνων καθώ και μεγάλη κοινωνική κοινότητα. Οι υπόλοιποι δημοτικοί συμβούλοι έχουν χρόνο ομιλία 2 λεπτών το πρωί, χωρί δυνατότητα δευτερολογία. Σε κάθε περίπτωση, ο δημόσιο κατά τη διάρκεια τη συζήτηση μπορεί να αναφέρει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι στον τελικό πάνελ εκφράσει απόψη. Οι διαλογικέ συζητήσει δεν επιτρέπουν. Διαβολή ομιλητή μπορεί να γίνει άνθρωπο για του ομιλητέ και αν συμφωνεί ο πρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή η διαβολή δεν μπορεί να προβεί τον ανεκτό. Ο ομιλητή δεν μπορεί να υπομακρύνει κάποιο συζήτηση θέμα και θεωρητικά ο πρόεδρο θα μπορεί να υπαρκεί αυτό. Αν δεν συμφωνεί ο πρόεδρο, τον υποτεί για να το παρέσει το λόγο. Ο πρόεδρο αφαιρεί το λόγο για όποιον μιλά χωρί να εγγραφεί στο κατάλογο για μόνο και χωρί να εγγραφεί. Σε περιπτώσει παραβάσει του παραγράφου, ο πρόεδρο έχει εντολή να μην γίνεται καταχώρηση του αντίστοιχου που ομιλιώσει πρακτικά. Κατά τη διάρκεια τη συνεδρία, του Υπουργού Πόλεμη, παρακολουθεί τον Υπουργό Πόλεμη, ο οποίο θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα, διακόπτει τη συνεδρία για ορισμένη ώρα για να ειδοποιήσουν. Κατά τη διακοπή, η Δημοτική Σύμβουλη εξέρχεται σε αυτή τη συνεδρία. Δεν την παρέλθει του χρόνου διακοπή, ο πρόεδρο και ιδίω τη συνέλευση. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογο, ο πρόεδρο λοιπόν η οριστική πρόταση προ ψήφιση όπω διαμορφώθηκε έργο τη προπολογή. Ο γραμματέα καταγράφει του ψήφου του Συμβούλου και όσου αποχωρούν τη συνεδρία. Ο δήμαρχο, ο πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, καθώ και κατά νόμο συμμετέχουν στη συνέλευση, μπορούν
συνεδριάσουν. Οι συνεδριάσεις των νομικών συμβουλίων είναι δημόσια, στην οποία το δημόσιο χαρακτήρα είναι η παρουσία φορέα των τοπικών συμβουλίων και των πολιτών. Οι συνεδριάσεις των νομικών συμβουλίων είναι παρεμπιστικότητα και πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ίσοι. Πριν επιτρέπεται να συνομιλούν, στους δημοσιογράφους και γενικά σχόλια τα μέσα ενημέρωσης παρέχεται χάρτη για εικόνες. Επιτρέπεται να διαφυγεί την ερευνητική κάλυψη των συνεδριάσεων των νομικών συμβουλίων. Το νομικό συμβούλιο είναι πλειοψηφία των 4 πέμπτων του με διοημένη η οποία απαγγέλνει δημόσιες συνεδρίες που μπορεί να συνεδριάζει και κλεισμένο των θεμάτων. Δηλαδή μπορεί να κλείσει πολυστήριες με 4 πέμπτων των μελών του. Δημότες και κάτι που έχουν ειδικό έργο συμφέρον μετά από εξή του λαμβάνουν κληρωμένα μήνυμα στο κεφαλαίο των πρακτικών. Το νομικό συμβούλιο υποχρεωτικά που κατέθεσε σε αυτό ω 5 άτομα για την διοίκηση συμβάτων αρμοδιότητα του νομικού συμβουλίου. Λέει, το νομικό συμβούλιο συζητάει υποχρεωτικά προτάσει που κατατέθηκαν σε αυτό, αλλά τουλάχιστον 25 άτομα για την διοίκηση συμβάτων αρμοδιότητα. Δήμο του νομικού συμβουλίου είναι το συμβούλιο. Το νομικό συμβούλιο αποφέρεται επί αναφορών, ερωτήσεων και ειδήσεων εντό προθεσμία και γράμματα ημερών. Το νομικό συμβούλιο εξασφαλίζει στου δημότε πλήρη πληροφόρηση. Τόπο συνεδρίαση γίνονται στο δημοτικό κατάστημα από την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών να αποφασίσει να συνδυάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο ηγήμα. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με απόφαση των τριών πέμπτων μπορεί να συνδυάζει εκτός της έδρας του στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες ύστερα από απόφαση των προσωπικών των τριών πέμπτων. Σε περίπτωση ορισμού του πληθυσμού του Δήμου ως συλλογικής έδρας, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί μετά από βασίλειο να προμηθεί συνεδριάσει στην ιστορική αυτή έδρα. Απαρτία. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μόνιμα εφόσον έχει απαρτία. Έχει απαρτία όταν το παρόν προήμιση και ενώ ο στρατό των μελών του. Οι διθέντε παριστάνονται οι πρόεδροι δεν μετοχούν στην απαρτία. Αν μετά από δύο συνεχεί προσκλήσει του Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει στην αποκλήση που προσκλήσει και λαμβάνει εμφάνιση των καθήκοντων που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερησία διάταξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λίμνου όμως στην ελληνική σύνδεση που δεν μπορεί πάντα να είναι κατώτερο από τον αριθμό των μελών που αντιμετωπίζει για την απαρτία σε όλε τι περιπτώσει όπου ανήκει το Δημοτικό Συμβούλιο από ποιητήν την εκλογή του. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι τα παρόντα κατά την έναρξη συνεδρίαση και με την απαρουσία του διαπιστώθηκε και απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν στη συνέχεια θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση ω προ την ύπαρξη απαρτία. Δηλαδή αν κάποιο φύγει κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση ενώ ήταν εδώ, εξακολουθεί να υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση όπου πολύ μέρο του νομικού συμβουλίου από τον πρόεδρο, δεν επηρεάζεται από την το συμβούλιο λόγω έτσι αποφάσισε την απόλυτη πλειοψηφία για τη λήψη απόφαση που αφορά τη δημοτική τοπική κοινότητα των αριθμών των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη απόφαση με τράπεζα και ψήφου του Προέδρου τη δημοτική τοπική κοινότητα ή του εκπροσώπου τη τοπική κοινότητα. Όταν αναφέρεται στο αντίστοιχο θέμα. Στη συνεδρία από χώρο των μελών του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια τη συνεδρία, προτιμούνται αυτή η απόφαση για αυτό που ουσία δεν υπολογίζεται με το πραγματικά παρόν των μελών, αλλά με τη βάση των ασκών που απαιτούνται κατά την απαρτία. Η λευκή ψήφο ή η άνεση ψήφου από μέλο του Συμβουλίου μετρούν ω αρνητικέ ψήφου, ενώ το μέλο λογίζεται παρόν. Ο Δήμαρχο ελέγχει συνηθού του Συμβουλίου χωρί δικαίωμα ψήφου, όμω όταν όμω αναπληρώνεται νομίμω, επειδή αποσχεάζει πολύ ήταν ο αρχηγού του, δεν στέλνει το δικαίωμα ψήφου. Και αποφάσισε να λάβει την παρέμβαση από πορεία. Μυστική ψηφοφορία δεν εξάγεται μόνο στο περιπτώσει που προβλέπεται ειδικά του διατάξει. Γίνεται με ψηφοδέλτια. Επαναλαμβάνεται όπω κάναμε για τι κάτι. Συνεδρίε του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει με απόφαση που να διακοπεί και να συνεχιστεί με τα γενέστερα και τα θέματα τα οποία έχει συγκριθεί. Για τη λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απαρτία είναι με βάση τον αρχόν του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν ορκιστεί και εγκατασταθεί. Τα πρακτικά, στι συνεδρίε του Δημοτικού Συμβουλίου όπω και στην περίπτωση του Μαθαίου, έχουν θεωρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά τα λέγονται με διαμάγειο μάγειο υποφορική συσκευή ή βίντεο ή με άλλο πρόσωπο ηλεκτρονικό μέτρο. Οτελούν χρέη πρακτικογράφου και τόσο πάλι επειδή παράγει και χρόνια συνοστικά πρακτικά, τα απομαγνητοποιημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε πίνακα του και αρνούνται από τον πρόεδρο του Δημοσίου Συμβουλίου τέλο του χρόνου και ιδιωτικούνται με αυτήν την πορεία. Αν κάποιο συνεδρίο δεν είναι αντίχρηση μαγνητοφωνική συσκευή ή βίντεο, τηρούνται μόνο και τα πρακτικά και καταγράφονται στα πίνακα. Η μη τήρηση των πρακτικών είναι αδίκημα για τον πρόεδρο του γραμματέα, τα πρακτικά υπογράφονται μόνο από τον συνεδρίο τη συνεδρία, τα πρακτικά τη κάθε συνεδρία όπω και κάθε κόμμα παίρνουν πάντω τον αριθμό, ο οποίο είναι ο δημοσίο επίση πρέπει να πάρει αντίγραφο των πρακτικών.
δημοσίευση των αποφάσεων, τρεις μέρες μετά τη συνεδρίαση του Υπουργού Συμβουλίου, με δίκτυο αρμόδιο υπαλλήλου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, δημοσιεύεται πίνακα που αναφέρει τα θέματα που συζητήθηκαν, των αρχών των αποφάσεων και περίπτωση του προηγούμενου. Η δημοσίευση γίνεται με υποχώρηση και με υπόπτωση του δημοτικού καταστήματο, που είναι προορισμένο για αυτό το σκοπό. Τι δημοσιεύσει αυτέ συντάσσονται αποδεκτικό. Οι ατομικού περιεχομένου πράξει δημοσιεύονται στην δημοσιογραφική περιορίσεω και κοινοποιούνται στην διακαιρόνηση. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσει δημοσιεύονται σε πολλέ χώρε στο αγροτικό κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, που η περίληψή του δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ένα ή με τρει εφημερίδε. Και καταγορούνται στην εφημερίδα. Οι αποφάσει αυτέ παραμένουν σε κάθε περιεχομένου σε χώρο του Συμβουλίου. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει μέτρα για το λαό και να δούμε τι θα σκοτήσει των αποφάσεων του. Σε περίπτωση που οι ειδικέ δράσει προβλέπουν διαφορετικό τρόπο, εννοεί τα κλειδιά. Οι αποφάσει του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά και έντονα μνημόνια. Εφόσον αφορούν ρυθμίσει κανονιστικού περιεχομένου, ανάθεση έργων περισσότερων μελετών και κονδυλιών, την αγορά και εκτίμηση ακινήτων, την κύριση αναγκαστικών αυτοδιώσεων, την επιβολή φόρων τελών δικαιωμάτων, τη σύναψη κάθε εποχή συμβάσεω, τη σύναψη να γίνει την ενέργεια του δικού δημοψηφίσματο, τη διαδικασία κατάρτιση των επιχειρηματικών προγραμμάτων, των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι αποφάσει στέλνουν για έντονα μνημόνια σε 15 μέρε. Υποχρεώσει και δικαιώματα του Δημοτικού Συμβούλου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλε τι εδριάσει. Έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλε τι επιτροπέ, στι οποίε έχει θέση τη Βουλή. Ο Δημοτικό Σύμβουλο εκφράζει την γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση. Ο Δημοτικό Σύμβουλο οφείλει να εξωθεί τυχόν οφείλει προ το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα για τι διατάξει του άρθρου 15. Μέσα σε δύο μηνών αφού κατέστη οριστική υπηρεσία του Σύμβουλου. Κανένα σύμβουλο που ψηφίζει την γνώμη του τρει επόμενε ή δεν έχει υποχρέωση για τρει σε τρει μήνε μέσα στο τέλο χωρί την άδεια του Συμβουλίου μπορεί να τη συγχαρία κατά τι διατάξει του άρθρου 24. Μπορεί να ενημερώνει γραφτό στον Ελληνικό Νότα για τι αντικειμενικέ αποσχέσει των δημοτικών συμβούλων, καθώ και σε περίπτωση που έχει εκτελέσει την προσώπηση και του μαθητέ. Δημοτικό σύμβουλο δεν μπορεί να συμμετάσχει σε εκτελεσμό θέματο ή στην κατάρτιση απόφαση ή να συμβάσχει σε πραγματικά όρια για το θέμα που θα είναι. Εφόσον ο ίδιο ή η σύζυγό του ή συγγενή του στον δεύτερο βαθμό διατηρεί στην ενότητα που έχει ειδικό ή υπό συμφέρον. Ο δημοτικό σύμβουλο πρέπει σε αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα του πρόβλημα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση μία μέρα πριν τη συνεδρία όλων των συντήσεων. Οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να αναζητούν για τον Προέδρο από το Δήμο του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημοτικού και του Δημοτικού πληροφερόντε για στοιχεία που είναι χρήσιμα για να ζητούν του του. Οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να αναφέρουν γραπτέ προτέ για τον Προέδρο στο Δήμαρχο, αν δεν αποδεχθούν οι ερωτήσει που ανέφερε στον Δημοτικό Συμβουλίο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι αντιδήμαρχοι μέλη τη Δημοτική Επιτροπή και τη Επιτροπή Πληροφορία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Και πρέπει να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον που έχουν σχέση με τα δύο τρόπια που έχουν καταρρύψει και προβούν τα προσωπικά του βαγγέλια για αυτά και για τα δεδομένα τη διαφορά. Δημοτικοί σύμβουλοι που είναι αντιδήμαρχοι δεν επιτρέπουν να αποσυνάσουν λιγότερο από 30 μέρε συνολικά χωρί άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παραδίδεται για εξαιρετικού λόγου έω 3 μήνε. Συγκροτούνται οι κατοφέρω εκτροπέ, προβλή προσωπική ανάπτυξη, οι προπέ συμμετέχουν σύμφωνα με τι όλε τι δημοτικέ παρατάξει, οι προπέ αποσύρουν. Σύσταση προπών αυτέ που έχουμε κάνει και αυτέ που θα κάνουμε. Δημοτικέ παρατάξει, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διαγράφουν τι δημοτικέ παρατάξει τώρα που στην επόμενη εκλογή. Επικεφαλή είναι ο σύμβουλο που ήταν υποψήφιο για αυτό το θέμα. Παρέτηση ή θανάτου για την αδυναμία στο σύμβουλο που έχει γίνει την ψηφία. Κατά πλειοψηφία. Μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να περιγραφεί τη δήλωσή του προ το προϊόν να ανεξαρτητοποιηθεί από την δημοτική παράταξη που έχει συμβεί. Επίση, αν η δημοτική παράταξη έχει φτάσει στην περιγραφή, μπορεί να επιχειρήσει με τη δήλωσή του να διαγράψει ένα σύμβουλο μέλο. Μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε δεν μπορεί να εκταθεί σε άλλη παράταξη. Δημοτικό Συμβουλίο που διαγράφηκε ή ανεξαρτητοποιήθηκε είναι δεδομένο να επανεταθεί στην παράταξη αυτή εφόσον γίνει δεκτό ξανά δηλαδή. Η επικεφαλή των δημοτικών παρατάξεων συνεργάζεται με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να διευθυνθεί η λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, επίση ο Δήμαρχο είναι παρέχει τι πληροφορίε που ζητούν. Και διαβολώνεται η λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, η οποία αυτή παρακολουθεί από αυτέ τι κατάλληλε που ζητούν από τα κοινωνικά. Ο απολογισμό των δύο παραμένει. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τον άρθρο που γίνεται απολογισμό των δεδομένων τη δομή αυτή. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του Δήμου, την προγράμμα του Δήμου και την ενιαία οικονομική κατάσταση του Δήμου. Οι ίδιοι συνεδριάς παρουσιάζονται από τη συμπαράσταση του Δήμου και τη συγκήρυξη τη έκταση. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση γίνεται μέχρι τέλος του Ιουνίου και ανακοινώνεται 15 μέρες πριν. Ο
Κάθε φορέα μπορεί να δει πώ θα βρει και ποιο τον αγωνισμό. Στην περίπτωση που το βελτιστικό διάστημα προβλέψει το παρόν άνθρωπο, παρέμβαση μπορεί να κινηθούν την διαδικασία και την αναπτύξη και την δημόσια συμβίαση, μπορούν οι δημοτικέ παρατάξει να προκαλέσουν από τη συμβίαση γραμματεία στα πλαίσια του δημόσια τοπική υπηρεσία. Η υπηρεσία μου είναι από τον ειδικό γραμματέα του Συμβουλίου, σύμφωνα με την ΟΗΕ και με άλλε ανάγκε. Στι αρμοδιότητε και τα μόνη κλίση των αρχήνων αποφάσεων, τα βιογραφία, τα κρατικά, όλε τι δημοσίε αποφάσεων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αρμοδιότητα τη υπηρεσία αυτή την πρόθεση των σχετικών με την συνδετή των πολιτών στι προσωπικέ υποδέ δικασιών. Προβλέπει για τη λειτουργία τη υπηρεσία πάλι, σε οποία την πρόθεση των αναγκαίων κομμάτων. Μέσα σε και σε ελληνικού πολιτών, μέσα σε 30 μέρε. Εφαρμογή των όλων εντάξεων, ισχύει στο παρόν τη αγκαλιά αυτή τη δημοσίευση τη δουλειά και κρατήσεω για θέματα που αφορούν την λειτουργία, τα οποία δεν ρυθμίζουν το παρόν λοιπόν στο παρόν τη διατάξεω. Η πόρτα είναι η δημοκρατή του, και ο οποίο παρόν γίνεται θα πρέπει να φτάσει στο δημοσίευση του Συμβουλίου. Με την απολύτω υποψηφία, ισχύει στην παρατέρω απόφαση ορίζει αυτή τη δημοσίευση τη δουλειά και κρατήσεω. Πάμε γρήγορα. Θα ήθελα κάτι να πω. Όταν ξεκινούσαν εδώ τα πρώτα δημοτικά συμβούλια, έχω την εντύπωση ότι είχε προταθεί από το Δήμα ότι μερικά από τα δημοτικά συμβούλια θα γίνονται περιφερειακά, δηλαδή στο Άγριο και στο Κόρτο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα εξακολουθεί να το πιστεύουμε και αν θα γίνει κάτω. Σωστό, Γιάννη, μπράβο. Έτσι, με 3/5 του Συμβουλίου μπορούμε να κάνουμε και στο Κόρθι, και στο Γάβριο, και στο Πατζή, και στο Απροβάτου, και στην Καρδά. Όπου υπάρχει ο κόσμο, είναι μέσα στο Συμβουλίο και είναι σωστό. Απλώ τώρα που είναι αρχή για να ξεχαστώσουμε. Συμφωνώ από ό,τι εγώ είναι η πρόταση την οποία. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει μέσα στο διάταξη. Απλώ το ακόμα δεν είσαι από το Κόρθι. Να αφαιρέσουμε το δημόσιο δέντρο. Το κάνουμε και ιδιαίτερα να ότι είναι η διασκεδασία. Για παράδειγμα, να αφαιρεθεί από τα όργανα διοίκησης του Δήμου συμπαραστάτης του Δημόρφη είναι υποχρεωτικός πάρα προς τις χιλιάς και μια ιδιαίτερη διαδικασία αμοιβόμενη θέση, εκπροσωπή, επιχείρηση, κάτι της ιστορίας δεν είναι υποχρεωτικό, δεν έχει κανένα νόημα να το κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να είναι στα όρια της διοίκησης. Και μάλλον δεν μπορούμε ούτε προεδρεύουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε πάνω των 20.000, δεν υποχρεούμαστε να το κάνουμε. Άρα, από αυτό που ψηφίσετε ο κανονισμός λειτουργίας του Πρωθυπουργείου. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο θέμα, καθορισμό πολιτικού σημείου αναπτύξεως. Θα σας πω και εδώ και μετά θα σας συγχωρώσω και ως Νικολάου, γιατί είναι λίγο... Λοιπόν, με ένα ορισμό. Τι είναι τα γεωπονικά δεδομένα. Οποιοδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή. Άρα μιλάμε για γεωπονικά δεδομένα. Ουσιαστικά είμαστε υποχρεωμένοι να ορίσουμε μια επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την καταχώρηση των γεωπονικών δεδομένων. Και επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι λίγο τεχνικό, θα παρακολουθήσω τον κύριο Νικολάου και θα μας πει και ο Λίγο. Γεια σας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανελειμμένη χρέωση της Ελλάδας στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προέρχεται από οδηγίες και λοιπά που δεν τις είχαμε τηρήσει και είναι κατά κάποιο τρόπο μια εξυπηρεσμένη διαδικασία για να τηρήσουμε κάποιες ευρωπαϊκές διαδικασίες. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια επιτροπή βάσει των υποχρεώσεων όλων μας, που έχουν όλοι οι δημόσιοι φορείς, Υπουργεία, Δήμοι και τα περιφέρεια, όπου η δουλειά αυτή τη επιτροπή είναι των ανθρώπων που είναι μέσα, είναι να τηρούν τα υγειοφορικά δεδομένα, όπως τα είπε ο Δήμαρχος, τα οποία υγειοφορικά δεδομένα είναι ό,τι αφορά τη γη. Δηλαδή, σύμφωνα με το, και με τον νόμο και με την αρχή που υπάρχει, τα υγειοφορικά δεδομένα είναι ακόμη μια λίστα με διευθύνσεις ενδιαζόμενων δωματίων. Εφόσον σχετίζεται με τη γη, δηλαδή με τοποθεσίες, θέσεις συγκεκριμένες, κατά τον νόμο είναι υγειοφορικό δεδομένο. Λοιπόν, η Επιτροπή λοιπόν τηρεί αυτές, συγκεντρώνει και τηρεί αυτές τις λίστες, κάθε είδους πληροφορία που σχετίζεται με εκεί, είτε είναι λίστες τέτοιες, είτε είναι μια λίστα με τηλέφωνα του Δήμου, που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε διάφορα σημεία, είτε είναι τοπογραφικά που κάποιος πολίτης φέρνει για μια υποθεσή. Κάθε είδους τέτοια πληροφορία συγκεντρώνεται, τηρείται με ευθύνη της Επιτροπής και είναι διαθέσιμη. Αυτό τώρα αφορά το μέλλον, θα είναι διαθέσιμη σε κάποια ενιαία πλατφόρμα που από ό,τι φαίνεται θα δημιουργηθεί σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτά είναι μια ερώτηση. Πρέπει να είναι από υπαλλήλους του Δήμου, τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου και διοικητικούς. Λοιπόν, προτείνω τον κύριο Νικολάου, την κυρία Παρνιάδου, τον κύριο Γρηγόρα από τεχνική υπηρεσία, την κυρία Γιαννίση και αναπληρωτές τους, τον κύριο Μεταξά, τον κύριο Κλάρα, τον κύριο Μηλιού και την κυρία Ραπτάκη. Είναι το τύπο, θα είναι το κομικό σύστημα.
Ιδιαίτερα του δάχτυλου, όπως είπα, γίνεται εδώ και θα αναπτύξει τη δραστηριότητά του που αφορά με τα νησιά. Θα καλέσουμε σε ένα από τα επόμενα δημοκρατικά τον διευθυντή του δάχτυλου, τον κύριο Ευθυμιόπουλο, τον κύριο Ευθυμιόπουλο, να μας κάνει μια εμπελική ανάλυση των δράσεων και κυρίως για αυτό που υπογράψαμε εμείς το σύγχρονο των νησιών, το Pacto Fairy. Άρα ουσιαστικά το θέμα είναι για την παρακόλουση του δραστηρίου, του συγκεκριμένου δραστηρίου του δάχτυλου. Συμφωνείτε στο Συμβούλιο. Άρα, μόχο να συμφωνήσουμε στο Συμβούλιο για να συνεχίσουμε στο 10ο θέμα, προδίκηση και ενδιάμεση μέθοδο διαχείριση απορριμμάτων. Για ουσιαστικά θα κάνουμε μια προκήρυξη για διεθνή διαγωνισμό για τη μέθοδο ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων. Ξεκινάμε από τώρα τη διαδικασία, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε 1-1,5 μήνα το πολύ να έχουμε αποτέλεσμα. Ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε τη μέθοδο διαχείρισης. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία, επειδή όπως ξέρετε η μέθοδος την οποία έχουμε επιλέξει, η πιλωτική μέθοδος του ΣΟΥΚΟΥ, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση μέχρι 3 μήνες. Δεν μπορεί παραπάνω, μέχρι 90 μέρες. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει διεθνής διαγωνισμός γιατί το ποσό είναι μεγάλο. Έτσι λοιπόν θα προκηρύξουμε ένα διεθνή διαγωνισμό. Είναι διευθύνσει γιατί πάνω από 10.000 και έχει έλεγχο προληπτικό από το Ελευθερικό Συνέδριο για τη σύμβαση αυτή, ούτως ώστε να μπορούμε και μετά να τη χρησιμοποιήσουμε. Σε περίπτωση που αυτή η μέθοδος δεν υποδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, έχουμε εναλλακτική λύση την άλλη μέθοδος όπως έχουμε μιλήσει τόσες φορές στο Ελευθερικό Συνέδριο. Δηλαδή, στάζουμε στην προκατάκτικη περιβαλλοντική εκτίμηση που παίρνουμε, έχουν περιγράψει και τις δύο μεθόδους που είναι διαθέσιμες. Η μέθοδος σου και η μέθοδος που γνωστοποιήσει. Και δύο μέθοδοι δηλαδή, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μια αρχική λύση, να μην ξαναγυρίζουμε προς πίσω σε αυτή τη διαδικασία. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε, θα έρθει μία προκήρυξη για πρόσκληση με διεθνή διαγωνισμό εταιριών οι οποίοι θα μπορούν να μας παρέχουν αυτή τη μεθοδολογία. Σύμφωνα τις κείμενες δεκάξεις. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις. Να ρωτήσω. Ναι. Έχεις ταχθεί η προκήρυξη για τον διαγωνισμό. Κάτι συντάσσεται. Ναι. Σήμερα τι θα αποφασίσουμε. Εμείς αποφασίζουμε ότι συμφωνούμε για την προκήρυξη για διεθνή διαγωνισμό και θα περάσουμε την έκδοση της έκδοσης. Σε επόμενο συμβούλιο. Ναι, σε επόμενο συμβούλιο. Θα περάσει η οικονομική επιτροπή, δηλαδή. Δεν πάμε πολύ πίσω έτσι. Ναι, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία όμως. Ας πούμε ότι είμαστε, ήρθε η μέθοδος και πήγε καλά. Και είμαστε μετά τον Ιούλιο. Η μέθοδος σταματήσει. Δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε άλλο. Γιατί είναι 3-90 μέρες η άλλη μέρα που θα ξεκινήσει. Μετά δεν κάνουμε. Δηλαδή, ναι, για να κερδίσουμε αυτό τον ενδιάμεσο χρόνο να κάνουμε διαπράξη. Γιατί μετά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δεν γνωρίζαμε από πριν ότι θα χρειαστεί μια προκήρυξη. Εφόσον είναι πάνω από 300.000. Άρα, τι προχωρήσαμε από πριν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι, έχουν ήδη περάσει 5 μήνες και πάμε για το επόμενο συμβούλιο πάλι. Ναι, αλλά δεν γίνεται το αλλιώ. Για να θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο συμβούλιο είχατε πει ότι την προστοποίηση δεν μπορεί να γίνει στην άλλη. Είχαμε δει το εξής, ότι εμείς είμαστε με μηδενικό χώρο. Δηλαδή, είμαστε σε ένα χώρο που δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα πόθο. Σας λέω εν τιμή ότι και εγώ προσωπικά άλλαξα 100 φορές άποψη μεταξύ της μιας μεθόδου και της άλλης. Ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα. Ή η υποκοστοποίηση ή ο σούρτ. Επειδή όμως το κομπόστο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αφήσουμε πουθενά. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να το αφήσουμε αν είχε αρχίσει η αποκατάσταση του ματερής, του γάδου. Δηλαδή θα μπορούμε την μέθοδο να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες και αρχίσει η διαδικασία της ανάπλασης του γάδου. Τότε ναι, μπορούμε το κομπόστ να το αφήνουμε ως εδαφοδιωτικό. Αυτό είπαμε την περασμένη φορά και προσέξτε το είπα το ίδιο.
Δηλαδή μπορούμε να εφαρμόσουμε μορφωστοποίηση, αλλά τώρα θα μπορούσαμε να παίξουμε. Αυτή είναι η λογική που μας έσπρωξε να πάμε στο σούκο όπου ο άνθρωπος δεν αφήνει κανένα υπόλοιπο. Κανένα απολύτω. Θα μένει να μετρήσουμε όπως το είχαμε πέραμε εμείς, όσον αφορά βέβαια τα υπόλοιπα. Πώς τα λένε. Τα πέντε αστυνομικά αυτά τα πιστεύω να αφήνω. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω υπόλοιπο. Και να σα πω και το εξή, ότι αυτό το Σάββατο, όποιος θέλει από το Δημοτικό Συμβούλιο με τα χαρά να ανεβεί στην Άρισα, όπου θα γίνει μία παρουσίαση της μεθόδου για λόγους εκπαίδευσης προσωπικού. Σας το λέω, το Σάββατο είμαστε θα είναι και άλλοι δημόσια διαδικασία από άλλα κράτη. Όπου εκεί πέρα μπορεί κάποιο από το Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει και να δει τι θέλει. Σε λειτουργία. Γιατί πραγματικά είναι ένα λεγόμενο επαναπολίτευμα, γιατί εμείς νομίζω ότι είναι καθαρό. Και πότε προβλέπετε να έρθει η γράψη? Εμείς αναμένουμε να έρθει από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, εφόσον ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πού θα εγκατασταθεί, το ξέρουμε. Ναι, έχουμε προτείνει να εγκατασταθεί στο σταθερό κομμάτι του κάτω. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξει. Απλώς σας λέω ότι η μέθοδος, δηλαδή να μην μακρηγορούμε, σας είπε και έχω πει το εξής. Ευχαρίστω να εφαρμόσαμε την κομποστοποίηση. Δεν είπα καμιά δύο, γιατί. Πού πάμε το κομπόστο. Ελίγατε, συγγνώμη. Μόνο πρωτοβάλλη. Εάν έρθει πάλι κάτι απαγορευτικό από την αρχαιολογία ή από τα ασφαλιστικά που έγιναν που λέει απαγορεύεται και η απόθεση των ασφαλιστικών. Θα πάμε πάλι πιο πίσω. Το έχουμε αυτό οριθμοποιήσει ότι θα πάει και εκεί ο σούκος. Ακούστε να δείτε. Το μηχάνημα κάπου πρέπει να πάει. Αυτό είναι σίγουρο. Κάπου πρέπει να τοποθετηθεί. Όπου τοποθετηθεί θέλει ΤΠΕ, προκαταρχήν περιβαλλοντική εκτίμηση και θέλει. Τα έχουμε. Πώς το λένε. Σύμφωνη γνώμη, κυρίως αρχαιολογίας πιστεύω. Δεν θέλει άλλη. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία αρχαιολογίας. Άρα για λόγους που δεν σας ξέρω. Ρωτάω, συγγνώμη που διακόπτω. Σας ρωτάω, γιατί τις έχω καλοκαίρι. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Εγώ να σου πω. Για να μην έχουμε τα σκουπίδια πάλι μέσα στην αρχή του δρόμου. Κύριε Θεοδωρή, ευχαριστώ που με πληροφορήσατε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Είναι μια πληροφορία που δεν την καθήκα. Έχω υποχρέωση να το κάνω. Ενώ εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τι για να βγαίνει το καλοκαίρι. Όχι, για τέτοια λεφτά είναι λογικό να μεταφέρουμε την αγωνία της κοινωνίας, αλλά είναι και τελείως παράλογο να θεωρούμε ότι εμείς, που εγώ ειδικά το τρώω ξύλο κάθε μέρα, δεν έχω καμία μανάρια και τόσο ήδη καταλαβαίνω τι είναι. Είναι λογικό ο καθένας να έχει την αγωνία και βράζουμε όλη η κοινωνία την αγωνία, αλλά την άλλη όταν μου λέτε ότι έρχεται το καλοκαίρι, εξαρτώ. Αυτό δεν είναι απάντηση, δηλαδή. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση μόνο στο λόγο. Ακούστε, εγώ θέλω επί του θέματος να μιλήσω όποιος έχει τη διάθεση να ξανακάνει μάχη μια κουβέντα με τα σκουπίδια, να πρέπει να κάτσει να αναρωτηθεί κατά πόσο όλοι μας, έχοντας την ίδια αγωνία, μήπως το καλοκαίρι τα σκουπίδια είναι στον δρόμο, έχουμε την ίδια αγωνία να σταματήσουμε αντιδράσεις οι οποίες είναι περιττές και δεν δημιουργούν θετική προοπτική στο νησί, αλλά ίσα ίσα αρνητική. Ξαναλέω, το έχω πει και παλιότερα, το να βγούμε σε όλη τη γη, στα διαδίκτυα και σε όπου αλλού γίνεται, τα δικά μας σκουπίδια σε όλο το Αιγαίο, στη Ρόδο και δεν συμμαζεύεται, πράγμα που ξέρετε ότι είναι απόλυτα ψευδές, πηγαίνετε στο Παρτολίνο και μου δείτε ένα σκουπίδι, πέστε μου ή οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι συκοφαντικά, βλάπτουν την οικονομία του νησιού και πραγματικά δεν προάγουν κανένα. Κανένα σκοπό από αυτούς που λένε αναπτυξιακούς. Πού απευθύνεστε. Τώρα, πού απευθύνεστε. Αφήστε κύριε Σούρια, αφήστε. Πού απευθύνεστε. Πουθενά, σε όλους τους δημοσιοσύγουρους. Αυτή η καραμέλα περί της σύνησης, τι βρήκατε αυτή την καραμέλα περί της σύνησης. Στο συνεργάζον του δημοσιοσύγουρου. Ποιο δυσκολεί το νησί. Όλα αυτά τα πράγματα, συγγνώμη. Αρκετά έχουν ακούσει να τη σύνησης. Μην έχετε την αγωνία. Αρκετά.
μην έχετε την αγωνία να απαντήσετε σε κάθε τι που δημιουργεί το ζητούμενο της κοινωνικής ευθύνης του καθένα μας μέσα σε αυτό το νησί και όχι μόνο την θέση της κριτικής απέναντι σε αυτά που βεβαίως η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου θα κάνει. Αυτοί έχουν εκλεγεί, αυτοί θα κάνουν κάποιες πράξεις. Πριν της κριτικής υπάρχει μια κοινωνική ευθύνη του κάθε Δημοτικού Συμβούλου και του κάθε Δημοτικού Συμβούλου και η συμμετοχή μας μέσα στην κοινωνία. Αν εσείς πιστεύετε ότι προσωπείτε κάθε τι πριν της πλειοψηφίας, κάντε λάθος. Την άποψή σας και μόνο. Να τελειώσω την εισήγησή μου εγώ. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι... Κύριε Σουσούλη, αφήστε με. Δεν θέλω να κάνουμε διάλογο. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Εσείς πάντατε να κάνετε τις δημοσίευσεις σας χωρίς κανένα διάλογο. Αφήστε λοιπόν να πούμε τουλάχιστον μπροστά σε όλο τον Δημοτικό Συμβούλιο μια άποψη. Αφήστε. Λοιπόν, το ζήτημα που έβαλε ο Δήμαρχος είναι να γίνει διεθνής διαγωνισμός για την διαχείριση και ενδιάμεση, δηλαδή από τώρα μέχρι να γίνει θητή, και είναι κάτι που βγάζει ανοιχτά προς τα έξω όλη την ιστορία. Ετοιμάζονται τα τέχνη δημοπάρτησης για να βγει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, οποιαδήποτε μέθοδος, και εγώ προτείνω τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο στην απόφασή μας, να πούμε το κυρίστε διεθνής διαγωνισμός για την ενδιάμεση διαχείριση μειοδοτικός μέχρι να γίνει θητή με ένα μόνο όρο. Να μην μένει κανένα υπόλοιμα που δεν μπορεί να διαχειριστεί στο νησί. Δηλαδή, εάν είναι κοπός και λειτουργεί η αποκατάσταση του Χάδα, να το πάμε εκεί. Αν η αρχαιολογία επιτρέψει την αποκατάσταση του Καμαριού, του Πέτσα, να το πάμε εκεί. Αν δεν υπάρχει τέτοιο, να μην γίνει δεκτή μέθοδος. Δηλαδή, μοναδική προϋπόθεση να είναι η ιδιωτική βεβαίως προσφορά του κάθε ανθρώπου που ασχολείται της κάθε εταιρείας. Και δεύτερο, να μην υπάρχει κανένα υπόλοιμα. Αυτή να είναι η απόφασή μας και με βάση αυτή την απόφαση να συντάξει η τεχνική υπηρεσία και τους όρους της φορτίωσης. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δύο λεπτά. Μέσα σε αυτό το διαγωνισμό το διεθνή, γιατί είπατε ένα όρο να μην υπάρχουν υπόλοιπα, να μην υπάρχει υπόλοιπα. Σε οποιαδήποτε μέθοδο, μέσα σε αυτή μπορεί να είναι και η διόρυνση. Αν πάει το περιβαλλοντικό όρο, Δεν περιγράφει κανένα σούπο και καμία υποστοποίηση. Ούτε υπήρχε ε. Βάζουμε αυτού του όρου. Δηλαδή τίποτα, κανένα υπόλοιπο. Αν και η πυρόληση. Αν και η πυρόληση, τίποτα καταληκτικό από πριν. Αν και μπορεί να μην υπάρχει σούπο μετά. Όχι, δεν υπάρχει σούπο. Η πυρόληση δεν υπάρχει σούπο. Λοιπόν, το δεύτερο, είχατε πει όταν ξεκινούσε το πρόβλημα τη εγωμαγερή που τη δίνε η Βάλα που έπεσε και έγινε να κολλήσει. Ότι η μελέτη του Πολυτεχνείου ήταν να κάνουμε ένα τυχείο εκεί ή κάτι δίπλα κλπ. Που θα πιάσουν τα σκουπίδια τα υπάρχοντα να μην πηγαίνουν στην θάλασσα. Εδώ δεν έχει γίνει αυτό που θέλετε. Γιατί μας είχαν πει το κάτι επιγόντω. Άρα επιγόντω δεν μπορεί να λέει ότι δεν σου πει κάποιο τον τόπο. Όταν τα σκουπίδια είναι χωρί το τυχείο και πέφτουν προφανώ. Δεν έχω πάει εγώ, αλλά η λογική το λέει. Και επιγόντω και τα άλλα. Που πάνε τα επιπλέον τα καινούργια που δεν μπορούν. Άρα λοιπόν, κάντε το τυχείο το οποίο να σώσει τουλάχιστον το να πέφτουν τα υπόλοιπα πάνω. Αυτό είναι. Εντάξει. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε το πρώτο κομμάτι, έτσι. Όταν λέμε διεθνή διαγωνισμό, είναι διεθνή διαγωνισμό για αυτέ τι προδιαγραφέ. Όποια μέθοδο έρθει, οποιαδήποτε καινούργια παλιά, που δεν θα πει κανένα υπόλοιπο στο νησί, είμαστε ευτυχισμένοι. Πάει. Δεύτερο ζήτημα. Και θα είναι ιδιωτικό. Θα δείτε τα τέτοια ξέρω να κρίνουν τα τέτοια πράγματα. Όσον αφορά το τυχείο που λέτε, το τυχείο είναι μια υπόδειξη, την πρώτη ειδική περιγραφή της, του Πολυτεχνείου, έτσι. Όμως αυτό το τυχείο πρέπει να γίνει μέσα από διαδικασίες πολύ προσεκτικές, σήμερα με τον Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, και μέσα από διαδικασίες αδειοδότησης και του αυτού του Υπουργείου. Μήπως έχετε ιδέα, δεν έχεις πάει κάποτε, δεν είναι. Έχω πάει μια φορά, τώρα δεν έχεις. Ξέρετε ότι δεν είναι προφέσεβερο. Ήταν αδύνατο να προσεγγίσει μηχάνημα, έτσι, κάτω. Ήταν δηλαδή όλα σε κατάσταση. Τώρα που αρχίσει να σημαίνει και στεγνώνει το σύστημα, ήδη στείλαμε τη μελέτη του δρόμου που πρέπει με επίχωση να κατέβει, όχι εξκαφή, με επίχωση να κατέβει για να προσεγγίσουν τον χώρο.
να μπορέσουν να φτιάξουν το τυχείο και να αρχίσουν την ανάπτυξη των ελληνικών. Αυτή έχει ήδη είναι στα χέρια της αυτοκρατορία. Και μάλιστα μπήκε για την Παρασκευή συνάντηση για το ίδιο θέμα του όσου θα έχει προσφέρει τη διαδικασία. Άρα δηλαδή, το ότι δεν έγινε ο τείχος δεν είναι γιατί πολύ γνωρίσαμε, είναι γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν. Και δεύτερο, όσον αφορά τις επόμενες διαδικασίες, είναι ότι πρέπει σιγά σιγά και με παρουσία αρχαιολόγου κάθε βήμα που θα κάνουμε στην περιοχή είναι παρεκόφωση. Θα πρέπει να υπάρξει αρχαιολόγος ο οποίος σε οτιδήποτε κάνουμε είναι παρόν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα πάμε πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα και αντικειμενικά. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε πιο γρήγορα. Εμείς δεν θέλαμε να την αφήνουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεν το καταλαβαίνω. Για το δίκτυο, ναι. Τώρα έρχεται η εταιρεία, την υπολογίζουμε σε 15 μέρες θα μπει το άλλο δίκτυο, το ατσάλινο, το οποίο θα προστατεύσει την περιοχή. Είναι ένα δίκτυο ουσιαστικά δεν είναι για σπίτι, είναι για την προστασία των ακτών από καρκινές και τέτοια. Αλλά έχει μια τέτοια διάσταση που μπορεί να μας προστατεύσει από τη διασπορά αυτής της ιστορίας. Επειδή πήγαν αρκετά θέματα στην κυβέρνηση, δεν έχει κάποιο σχέδιο να κάνει προκήρυξη για το τι πάει και το μέλλον και σήμερα η τοποθέτηση είναι ότι καλό είναι να επιστρέψει στο δημοτικό συμβούλιο. Αν τυπικά εγκρίνεται από την δομική επιτροπή, θα την πει το δημοτικό συμβούλιο γιατί είναι πολλά πολλά. Θα περάσει, θα περάσει. Έτσι θα περάσει από την πίτρο που θα περάσει. Όχι, αυτό είναι η περιοχή του συμβούλου για μια κατάσταση. Στο άλλο κομμάτι για την χρονική καθυστέρηση. Θα ήθελα να σα οδηγήσω να αναφέρετε στα πρακτικά συνεδρία τη 10η Ευρώπη Φλεβάρι του 2011. Τότε που συζητήσαμε για πρώτη φορά το ζήτημα Σούκου, είχαμε και τότε, αν θυμάστε, ότι θα πρέπει να δώσουμε 24 ώρες παράταση στην τότε απόφαση να ζητήσουμε περιβαλλοντικές επιδοτήσεις από τον κύριο Σούκου, γιατί πιστεύαμε τότε ότι και το μηχάνημα χρειάζεται περιβαλλοντικές επιδοτήσεις και ο χώρο χρειάζεται περιβαλλοντικές επιδοτήσεις. Είπαμε τότε ότι είναι Φλεβάρι και τα σπίτια μπορούν να μείνουν στον τρόπο δύο μήνες. Αν όμως έχει Μάιο, δεν μπορεί να γίνει καμία μέρα. Φτάσαμε λοιπόν τελικά στο Μάιο. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι θέλετε να λύσετε το πρόβλημα του σπιτιού. Αυτό είναι δεδομένο και απόλυτο. Οποιοδήποτε έχει καλή προαίρεση και φυσικά και εσείς να λύσετε το πρόβλημα. Θεωρούμε όμως ότι μάλλον χάσαμε αρκετό χρόνο με το να μην πιάσουμε το κουβάρι και να το ξεκινήσουμε σωστά από την αρχή. Θεωρώντας δηλαδή ότι ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς περιβαλλοντικά, φτάσαμε τελικά στο Μάιο. Κατά την άποψή μου λοιπόν, ήθελε αλλιώς σε κλείνω το κουβάρι και δεν έμεινε τόσο το καλοκαίρι. Αποδέχομαι λοιπόν την παρατήρηση, αλλά δεν την αποδέχομαι από σένα που είσαι γνώστης της δημόσιας διοίκησης. Μα γι' αυτό το τοποθετήθηκα τότε, έτσι και δεν είμαι γνώστης της δημόσιας διοίκησης. Γι' αυτό το τοποθετήθηκα τότε, έτσι και δεν είμαι γνώστης της δημόσιας διοίκησης. Θα κάνω μια συνολική διαφάνεια στον κύριο Σούρη και στον κύριο Δημάρχη. Είπατε, κύριο Σούρη, ότι γιατί επιμένουμε στη θέση της συγκεκριμένη και αν υπάρχει κάποια άλλη θέση, έπρεπε να υπάρχει μια ανακοίνωση που αποθέσει σε περίπτωση που η αρχαιολογία σταματήσει την εγκατάσταση του Σούρη. Δεν είπα γιατί επιμένουμε. Δεν είπα γιατί επιμένουμε. Ότι έπρεπε να είμαστε σίγουροι για τη θέση. Σίγουροι για θέση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται και έτσι μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς, γίνεται μια ερωτηματολογική μελέτη, η οποία πρέπει να προβλέψει μια συγκεκριμένη θέση. Αυτή τη στιγμή η καλύτερη θέση είναι η θέση Γραμμονίου Εξαρτάτηνου Ασφαλής Θέμα Κοιτά. Αλλά γιατί? Γιατί ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του Σούρου και την εκμετάλλευση πάνω την απορρόφηση των καθημερινών σου δυσκολιών, θα πρέπει να γίνει και η αποκατάσταση. Κάμπα. Το μηχάνημα του Σούρου στην περιοχή, το μεταφράσιμο, που το σώσε τα σκουπίδια τα οποία υπάρχουν εδώ και χρόνια στην περιοχή, να επεξεργαστούν από το Σούρου και να φύγουν και αυτά. Όσα τέλο πάντων δεν μπορέσουν να φύγουν στο χώρο που προβλέπει αυτή τη μελέτη. Θέλω να καταλήξω το εξή. Όταν κάνει μία μελέτη, μπορεί να δουλέψει μόνο μία θέση. Δεν μπορεί να δουλέψει μία λακτική, μία τιμή για μένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, είμαι σίγουρος ότι δεν θα δημιουργηθεί το παραλληλικό πρόβλημα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατοικοδομική μελέτη. Αν όμως δημιουργηθεί,
Αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρόταση. Άλλη και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει σχετική καθυστέρηση. Δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη, καλύτερο πακέτο λύσης από το να μπορέσουν τα καθυστερευτούμε τα καθυστερευτούμε και ταυτόχρονα να μπορέσουν να επεξεργαστούμε και τα ίδια και υπάρχουν στην περιοχή σου πήγαινε. Και εδώ, αν πάμε κάπου αλλού, θα πρέπει να μεταφερθούν τα σπίτια από το καλά στην άλλη θέση για να επεξεργαστούν τα χρέη το οποίο δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θα καταλήξω σε ένα συμπέρασμα ότι δεν θα επαναφέρουμε το καλά σε μια καλή κατάσταση, θα το κρατήσουμε έτσι και πρακτικά και απλά θα επεξεργαστούμε τα σπίτια μετά την εβδομάδα. Αυτό όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Τωμάς ότι καθυστερήσαμε, θέλω να πω ότι εγώ που δεν είμαι, δεν έχω διοικήσει σήμερα, αλλά διοικώ από το Γενάρη, στον έτσι μέρος του Μαδαρονή, θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας. Μέσα από αυτές τις αντιπροσωπότητες οι οποίες προέρχονται. Είμαστε λοιπόν μια κομματερή η οποία έχει καταρρεύσει και πρέπει ταυτόχρονα να λύσουμε τέσσερα ζητήματα όταν, και επαναλαμβάνω αυτό, δεν έχουμε την συνοχή σαν κοινωνία να αποδεχτούμε τη λύση. Τι εννοώ. Είπατε ότι σε 24 ώρες θα ζητούσαμε τα περιβαλλοντικά από όσου που ξέρετε πολύ καλά και ακόμα ότι σε 24 ώρες δεν ήταν δυνατόν ούτε να έχουμε τα περιβαλλοντικά από όσου ούτε να έχουμε την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, η οποία θυμάστε ακόμα χτες. Έτσι λοιπόν η κατάσταση του που δεν μπορούσε να γίνει γρηγορότερα από τον χρόνο που τώρα εξεργαζόμαστε, του λέμε ότι μπορεί και μέχρι τη Κυριακή να είναι εδώ, και στο διάδοχο ότι αυτή η διοίκηση προσπάθησε και πέτυχε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Βρήκε χώρο τη προσωρινή αναπόθεση του σπουδιού προκειμένου να μπει σε αυτήν την σούπο, αλλά με μια απόφαση πρακτικών μέτρων την οποία την περιμένουμε ακόμα, μα απαγορεύτηκε η συνέχεια έτσι εκεί. Καταφέραμε λοιπόν. Δεν βρούμε τον Ιάννη παρότι μείναμε πολύ καλά. Είμαστε σε ένα σημείο πολύ πιο μπροστά από όλα τα νησιά. Και μάλιστα είμαστε τον πειραματόζω του νησιού του Κυπριακού, δηλαδή 30 Ιουνίου όλα τα νησιά του Κυπριακού που δεν έχουν καλά, θα βρεθούν μπροστά σε αυτό το ερευνητικό πρόβλημα. Θα βρεθεί η Σαββολίου, θα βρεθεί η Νάσο, θα βρεθεί η Κύρο και θα πιαστούν όλη τη δουλειά την οποία μέχρι σήμερα αυτή η διοίκηση έχει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι μην λέτε ότι καθυστερήσαμε. Δεν καθυστερήσαμε και βρισκόμαστε απέναντι σε μια πολεμική και σε μια στραβοκεφαλιά και σε μια στενομυαλιά καταστροφική, η οποία απλά τι έκανε. Μας έκαναν αυτή τη στιγμή από τους ανθρώπους που καλά. Όχι ότι επειδή εμείς δεν το θέλαμε, αλλά επειδή κάποιοι ήθελαν να πούνε ότι είδες, μόλις πήγαμε στα δικαστήρια τους πέρασαν. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τη δόξα ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ούτε θέλουμε να πάρουμε τη δόξα ότι εμείς καθαρίσαμε το καλά. Ούτε θέλουμε να πάρουμε τη δόξα ότι εμείς είμαστε αυτοί που λύσαμε το πρόβλημα του τροφού. Ας το πάρουμε τη σύνδεση του τροφού, η οποία έκανε το δικαστήριο. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα διοίκηση. Η διοίκηση πρέπει να βρει το πρόβλημα και τη λύση. Και μόνο αυτό βλέπουμε για τη σύνδεση. Το πρόβλημα και πώς θα λυθεί. Κάποιοι άλλοι φρόντισαν από την τελευταία εβδομάδα που εμείς ουσιαστικά θα πέθαμε να πούνε δεν έφυγα από τη θέλησή του. Του βγάλανε με δικαστική απόφαση. Πολύ δεν έκανε. Ο καθένα ακούγεται σε αυτή την κοινωνία κάτι ήταν δικό του μεθέλη. Ο κόσμο είναι εδώ, μα βλέπει και μα κλείνει. Και πιστεύω ότι ο κόσμο ξέρει ότι είναι από ένα κομμουνικό περιθώριο. Έξι το βραβείο μα έδωσε το μαντέρι. Με 6 Μαΐου έχουμε φτάσει στη λύση και είναι ένα χρόνο παγκόσμιο ρεκόρ. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι θα το γνωρίσουν και εκπρόσωπα των περισσότερων, να είστε σίγουροι ότι θα μπορέσουν να το γνωρίσουν. Αλλά μην μα γίνεται με βάση το πόσε τροποδιέ κάποιοι μα βάζουν. Τι λέτε μα με την προσπάθειά μα να λύσουμε το πρόβλημα. Επειδή νομίζω ότι υπήρξε μια παρανόηση, ελπίζω ο κ. Μπάλας να μην τυχαία η παρανόηση. Είχα πει στο Συμβούλιο της ΕΚΑΤ της Ευρώπης του Λεβάριου ότι δεν δίνονται περιβαλλοντικοί όρες 24 ώρες. Ρώτησα αν το μηχάνημα έχει περιβαλλοντικούς όρους. Πήρα την απάντηση ότι τους έχει και πήρα επίσης την απάντηση ότι ο χώρος που θα τοποθετηθεί δεν χρειάζεται περιβαλλοντικούς όρους. Και είπα λοιπόν τότε, αφού το μηχάνημα έχει περιβαλλοντικούς όρους, να αναβάλουμε το Συμβούλιο για 24 ώρες να τους δούμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν είπε ότι δίνονται περιβαλλοντικοί όροι μέσα από 24 ώρες. Θες απλώς ότι αυτό δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε για μια επιτρέψιμη απόδειξη υψηλού ρίσκου επιλογή. Και αυτό βέβαια είναι δική σας επιλογή και μακάρι ειλικρινά για το νησί να βγει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι έχετε ασκήσει τη διοίκηση ότι για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων πρωτεύοντα ρόλο παίζει μια επιλογική υπηρεσία. Το είπατε και εσείς πριν.
Έχει γίνει λοιπόν η επιλογή σήμερα να τοποθετηθεί το μηχάνημα σε έναν χώρο που είναι εντός υπηρετικού χώρου. Άρα γίνεται μια επιλογή ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου, ακόμα και αν δεν είναι στα όρια του υπηρετικού χώρου, στα 500 μέτρα τα όρια του υπηρετικού χώρου, έχει λόγο η επιλογή. Άρα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο μια επιλογή ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου για το αν θα πάρει και τι θα πάρει και ο υπηρετικό χώρο. Μόνο μπορεί να σημαίνει αυτό για το νησί. Τώρα, εάν θα μπορούσαν να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει. Και ποιες είναι κλείνοντας, πρέπει να έχουν συζητήσει κατά πανέλαση. Θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη στιγμή να έχει αναθέσει μελέτη εξέβρεσης χώρου. Είναι γνωστή διαδικασία. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την αμυντική εδώ. Επέχει θέση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε αν η πρώτη θέση δεν πάρει περιβαλλοντικούς όρους, μοιραία πάνε στην επόμενη πτώση. Μέχρι σήμερα λοιπόν αυτό το βήμα δεν έχει γίνει. Αν λοιπόν για κάποιο χι λόγο δεν ευδοκιμήσει τη θέση της απροπέλασης, τότε υπάρχει κενό. Και μπορεί οι πολίτες να αντιδρούν, επιτρέψουν να πω όμως ότι εμείς εδώ δεν είμαστε δημοσιογράφοι να κάνουμε κριτική στους πολίτες που αντιδρούν, είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Και τα δεδομένα που έχουμε λοιπόν είναι ότι κάποια ομάδα πολιτών δικαίωση αδίκως αντιδρά. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλάμε υπόψη μας. Αυτή την ομάδα. Κι αν για κάποιο λόγο αυτή η ομάδα επιτύχει μέσω δικαστηρίων ή οτιδήποτε άλλο, θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά σαν Δημοτικό Συμβούλιο και θα πούμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε, αλλά αφού τρεις αντιδρούν, εντάξει, θα σου πει κανένας λόγος. Και θα έπρεπε αυτό το διάστημα να ξεκινήσουμε έστω τη διαδικασία και για την ανακτική λύση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ανακτική λύση, δηλαδή. Για τον ελληνικό χώρο. Τι έχει ανακτική δηλαδή. Όταν μας πείτε μία θέση, θα σπούμε ποιος άλλη. Αν θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο τέτοιο, θα το κάνουμε. Υπάρχει, κύριε Λευτερίνη, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που το κάνουμε. Είναι απλό. Δουλεύουμε καθημερινά για τη λύση και όχι για το πρόβλημα. Άλλοι δουλεύουν για το πρόβλημα. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι. Οπότε συνεχίζουμε στο τελευταίο θέμα, συνδρομή σε εφημερίδες, ιστοσελίδες κτλ. Είναι η ανανέωση των συνδρομών που με είδαν που έρχονται στο κλίμα και στην ιστοσελίδα.